Επειδή το νούμερο 1 είναι πάρα πολύ απολαυστικό και γεμάτο μέσα έξω, εντός εκτός, επί τα αυτά, και επειδή θέλω να το δείτε, πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα νούμερα για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αλλά αυτό που σας περιμένει τώρα είναι αυτό που περιμένατε εσείς πάρα πολύ καιρό. Γιώργο, πάμε λίγο να κουνήσουμε τα χεράκια μας, ναι, γιατί είναι η ώρα για MasterChef. Ναι. Έρχεται το πρώτο συναστικό, εντυπωσιακό, επικό επεισόδιο με μια κινηματογραφική υψηλών προδιαγραφών παραγωγή. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν το δείτε. Και σήμερα εδώ από τη φωλιά των Κούκου έχουμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα. Όχι τρέιλερ του επεισοδίου, αποκλειστικό απόσπασμα. Καλή, για αυτό που θα δείτε θα παίξει το βράδυ. Θα δείτε Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, όπως δεν τους έχετε ξαναδεί. Μια μικρή ανατελεία να πούμε ότι οι τρεις MasterChefs, οι κριτές δηλαδή, θα είναι εδώ σε λίγο και οι τρεις μαζί μας, έτσι, για να δούμε. Μπράβο μας. Και άλλα πριν πρέπει να τους έχει κινηματογραφική αισθητική. Κάθε ημέρα δεν είναι ίδια. Ούτε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κάθε τι που κάνουμε δεν είναι μια απλή επανάληψη της καθημερινότητάς μας. Κάθε ξημέρωμα είναι διαφορετικό. Ό,τι ζούμε είναι καινούριο και ανεπανάληπτο. Όσες φορές και αν μπούμε στην κουζίνα, η κατάληξη δεν είναι ποτέ ίδια. Κάθε φορά στα πιάτα μας βάζουμε κάτι από την ψυχή μας. Και ας τα έχουμε επαναλάβει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι πάντα μοναδικό. Όπως μοναδική είναι και η σημερινή ημέρα για αυτούς που θέλουν να κυνηγήσουν το μεγάλο τους όνειρο. Το όνειρο που βλέπουν κάθε μέρα με ανοιχτά και κλειστά μάτια. Το όνειρο στο οποίο γίνονται οι επόμενοι MasterChef της Ελλάδας. Κάποιοι νομίζουν πως έχουμε γευθεί τα πάντα. Πως δεν εντυπωσιαζόμαστε εύκολα. Πως δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Μεγάλο λάσο. Και αυτή το επόμενο MasterChef, τον επόμενο MasterChef, που θα μου αποδείξει επράκτος πως έχει μεγάλη μαγειρική ψυχή, αλλά και πάθος. Μια φορά θεωρέσουν ποδιά. Γι' αυτό που θα δείτε έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώντας την ψυχή τους. Μπράβο και στην εταιρεία παραγωγή, στην εταιρεία τη δικιά μας δηλαδή εδώ, η οποία είναι τόσο πάρα πολύ πάνω έτσι σε όλα, η Green Pixel. Και θέλω πραγματικά να πω, έτσι όπως το αισθάνθηκα βλέποντας αυτό το απόσπασμα, γιατί για μένα είναι η πρώτη φορά που βλέπω απόσπασμα, είμαι στην ίδια θέση ακριβώς με εσάς, ό,τι περιμένει το βράδυ, είναι κάτι που μας παρασύρει, κάτι που θα μας ενθουσιάσει, κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και περιμένω με τρομερή αγωνία σήμερα σε 9 ώρα, αυτή την πολύ μεγάλη πνιέρα του Masters από το θέλημα. Εκεί πώς τον έχουν βγάλει το λευκό πύργο, δεν ξέρω. Έπαθα τρέλα. Η εικόνα πραγματικά θα σας συναρπάσει, αλλά πραγματικά σας το λέω, θα το περιεχόμενο. Τα που έχουμε σήμερα σίγουρη, θα είναι εντυπωσιακά. Για μένα είναι εσύ το έχεις δει. Υπάρχουν συγκινήσεις. Θα δούμε τους πρώτους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα πάνε να μαγειρέψουν μπροστά στους αγαπημένους κριτές. Και κάποιοι από αυτούς θα πάρουν την πολυπόθητη ποδιά. Αυτή η στιγμή πάντα είναι τόσο μοναδική. Εγώ ταυτίζομαι πάρα πολύ. Γιατί νιώθω ότι όταν παίρνεις αυτή την ποδιά είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για να αρχίσει αυτό το μαγικό ταξίδι που έτσι κι αλλιώς πάντα κερδισμένο σε. Εντάξει, τώρα πέφτει το MasterChef. Αλλά όλη η διαδικασία και όλοι οι παίχτες που έχουμε γνωρίσει μας έχουν πει ότι σε όλα τα στάσια, όλη τη ροπτικό είναι, κερδίζανε πράγματα. Και θα δούμε όνειρα ανθρώπων να πραγματοποιούνται, άλλων όχι, με διαφορετικούς τρόπους, άλλους λίγο πιο χιουμοριστικούς ίσως. Είδα τους τρεις πάρα πολύ αποφασισμένους. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Βέβαια. Και με τον Λονίδα και με τον Σωτήρη και με τον Πάνο που θα είναι μαζί μας. Και βεβαίως να ξέρετε ότι σήμερα στις 9 θα δείτε την πρεμιέρα του MasterChef, αλλά αύριο θα υπάρχει και το δεύτερο επεισόδιο. Θα είναι αυτήν την εβδομάδα, Δευτέρα, έτσι. Back to back. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους.